Το Συμβούλιο τη Επικρατεία έκρινε συνταγματικό και νόμιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματο για τον ανασχεδιασμό του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκη συνολική έκθεση 176 τρεμάτων. Συγκεκριμένα, στο 5ο τμήμα του Συμβουλίου τη Επικρατεία κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματο που αφορά την έγκριση ειδικού πολυδομικού σχεδίου στην περιοχή του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκη, τον καθορισμό χρήσεων γη, όρων και περιορισμών δόμηση, την περιβαλλοντική έγκριση του ειδικού πολυδομικού σχεδίου. Και την έγκριση πολυοδομικού σχεδίου εφαρμογή αυτού. Το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματο αποσκοπεί στο να επιληθούν τα πολυοδομικά προβλήματα και τα προβλήματα δόμηση τη έκταση του Εκδησιακού Κέντρου Θεσσαλονίκη, τα οποία εκκρεμούν από το 1954. Με αποτέλεσμα έω σήμερα να μην είναι σαφέ το καθεστώ δόμηση στην εν λόγω έκταση, ούτε η ρηματομία, ούτε οι όροι δόμηση, έτσι ώστε να αρθούν τα εμπόδια στον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων τη ΔΕΤΧΕΛΕΞΠΟ και να ενισχυθούν οι επιχειρηματικέ δραστηριότητε τη εν λόγω εταιρεία. Σύμφωνα με το Συμβούλιο τη Επικρατεία, όπω αναφέρει το Αθηνικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ανασχεδιασμό των εγκαταστάσεων στην υφιστάμενη θέση θεωρείται ω μόνη εφικτή σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα λύση, λαμβάνοντα υπόψη τη δημοσιονομική στενότητα και οικονομική αβεβαιότητα στην παρούσα φάση, σε αντίθεση με τη μετεκατάσταση σε θέση εκτό πόλη, η οποία μόνο ω μακροπρόθεσμο και διαφορετική στόχευση σχέδιο μπορεί να ιδωθεί. Συνεπώ, συνεχίζουν οι Σύμβουλοι Επικρατεία. Ο ανασχεδιασμό του Εκδησιακού Κέντρου Θεσσαλονίκη αποτελεί μοναδική επιλογή. Το 5ο Τμήμα του Συμβουλίου τη Επικρατεία, Πρόεδρο ο Αντιπρόεδρο Παναγιώτη Ευστρατείου και η συγγήτρια Υπάρεδρο η Ζωή Θεοδωρικάκου, με την υπαριθμό 38 κάθετο 2021 γνωμοδότησή του έκρινε ότι το σχέδιο διατάγματο είναι σύμφωνο με τι επιταγέ του άρθρου 24 του Συντάγματο, καθώ οι ρυθμίσει του συνιστούν βελτίωση του οικιστικού, πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντο, καθώ και των συνθηκών διαβίωση στην περιοχή και στην πόλη τη Θεσσαλονίκη εν γέννη. Παράλληλα, κρίθηκε νόμιμη η διάταξη του σχεδίου διατάγματο που προβλέπει συντελεστή δόμηση μικρότερο του 0,6, όπω και μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψη 45% στη συνολική επιφάνεια του οικοδομικού τετραγώνου.